9 και 55 και 39 δευτερόλεπτα η ώρα. Δίπλα μου, κοντά μας, είναι ο κύριος Νίκος Φίλης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε? Όπως όλοι, προχωρούμε. Πώς πορεύεστε? Καλοκαίρι έχουμε. Φορολογίες και αυτά. Μας εκνευρίζει λίγο η ζέστη, τι να κάνουμε. Φορολογική δήλωση κάνατε? Είμαστε τακτοποιημένοι. Ναι, θέλω να πω, πώς τη βλέπετε τη φορολογία? Είστε ικανοποιημένος δηλαδή από τον τρόπο που μας φορολογεί η κυβέρνηση? Αν εννοείται προσωπικώς, ναι, διότι μέχρι πρότινος ήμασταν σε μια προνομιούχα ομάδα. Εισαγωγικά. Οι βουλευτές. Από φέτος όμως, από πρώτης πρώτου, τελειώνουν τα προνόμια αυτά. Και τα φορολογούμαστε όπως όλοι οι Έλληνες. Τώρα είστε με το παλιό σύστημα ακόμα? Τώρα είναι μέχρι 31 δεκάτου, ναι. Με το παλιό σύστημα. Με το παλιό. Και το λέω τι αυτό διότι είναι μια σημαντική τομή αυτή που γίνεται. Ναι. Δεν είναι δυνατόν μάλιστα να μειώνεται το αφορολόγητο για τους πολίτες έστω μετά από δύο χρόνια και οι βουλευτές να έχουν υψηλό αφορολόγητο. Για να σας ρωτήσω κάτι. Από φέτος. Το καταλαβαίνω. Αλλά επειδή κυκλοφορείτε, είστε από τους βουλευτές που κυκλοφορούν στον δρόμο ακόμα. Ήθελα να ρωτήσω τι σας λέει ο κόσμος. Νιώθει ευχαριστημένος, σας πλησιάζει και σας λέει, όπως μας έχει πει ένας άλλος βουλευτής, έρχονται και με αποθεώνουν, τι ωραία που τα έχουμε κάνει. Δεν έχουν παράπονα ο κόσμος? Δηλαδή πιστεύετε ότι η μεσαία τάξη, τα πιο λαϊκά στρώματα είναι ευχαριστημένα από την πολιτική που είχε ασκήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια? Οι πολίτες έχουν πολλές απόψεις, δεν έχουν μόνο μία άποψη. Δεν λέω για τις απόψεις, λέω για το πώς περνάνε τη ζωή τους. Πολλές απόψεις και πολλές εκτιμήσεις για τη ζωή τους. Ναι. Ο γενικός προνομαστής είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν. Ναι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε αντίθεση με άλλες περιόδους, δεν υπάρχει, όπως βλέπετε, ένα αίτημα για ανατροπή της κυβέρνησης. Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που εμφανίζεται να υστερεί ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που λέει όχι εκλογές τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Είναι και άλλη λόγη που υποστηρίζει όχι εκλογές τώρα. Σημαίνει όμως ότι ο πολίτης αντιλαμβάνεται πως για να βγούμε από την κρίση και ήδη γίνονται βήματα σιγά σιγά για να βγούμε από την κρίση, χρειάζεται πολιτική σταθερότητα. Για να δεν χρειάζεται δηλαδή ανατροπές και εκλογές και εκλογές και εκλογές. Για να πάμε σε ένα-ένα τα θέματα της επικαιρότητας. Α, ξεκινήσω από εδώ, από τη χώρα μας, και θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί προχτές δεν ψηφίσατε την υποψηφιότητα του κυρίου Δημήτρη Καμένου για την Αντιπροεδρία της Βουλής? Τι στάση ήταν αυτή που κρατήσατε? Ήταν ένα μήνυμα? Είναι μια πάγια πολιτική αντίληψη για τα πράγματα και μια ιδεολογική διαφωνία με το συγκεκριμένο πρόσωπο? Τι ακριβώς είναι αυτό που κάνατε? Ένα θέμα το οποίο... Τι θέλατε να δείξετε δηλαδή ένα αυτό? Ένα θέμα το οποίο εξαντλήθηκε με την ψήφο μου στη Βουλή, δεν θέλετε να το συνεχίσω σήμερα. Γιατί? Ας πάμε σε άλλα σημαντικότερα. Δεν θέλετε να τα απαντήσετε είπα, σε αυτό το θέμα? Και θέλω να μας αφήσει. Όχι, δεν απαντάτε όμως. Ένα θέμα που με την ψήφο μου, όχι με τα λόγια μου, ναι, το έκρινα στη Βουλή, δεν θα ήθελα να το συνεχίσω σήμερα. Όχι, δεν λέω να το συνεχίσετε. Εγώ ρωτάω για το λόγο να μάθουμε. Δηλαδή, είναι ιδεολογικό το πρόβλημα, είναι πολιτικό? Τι είναι πρόβλημα? Δεν αφορά το κόμμα. Όχι, όχι, δεν λέω για το κόμμα, μιλάω για το πρόσωπο. Αφορά το πρόσωπο και είναι ένα θέμα το οποίο έχει, επαναλαμβάνω, εξαντληθεί. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, οι όποιες κατηγορίες έχουν επικεντρωθεί στο πρόσωπο του συγκεκριμένου πολιτικού ανδρός, σας βρίσκουν σύμφωνοι, γι' αυτό δεν τον ψηφίσατε. Άλλη ερώτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, μην μου το κάνετε τώρα σαν το πλανητάρχη. Άλλη ερώτηση. Όχι, καθόλου. Απλώς λοιπόν, έχει εξαντλήσει το θέμα. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, όχι με λόγια, με μάλιστα ψήφο. Και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, έτσι όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται. Έγινε και η ζήτηση στη Βουλή. Έχει ζητηθεί να γίνει Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνημάτων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρου των ΑΝΕΛ, του κ. Καμένου, στον Ισοβίτη. Σε μια συνέντευξή σας προσφάτως υποστηρίξατε ότι δεν θα είχατε αντίρρηση να γίνει η Εξεταστική Επιτροπή. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος αυτή η υπόθεση, κύριε Υπουργέ, ή είναι μια υπόθεση η οποία θέλετε να κλείσει άμεσα, γιατί ενδεχομένως να επηρεάζει το κόμμα σας και την κυβέρνηση? Δεν επηρεάζει κανέναν, το κόμμα σας ή την κυβέρνηση. Επηρεάζει την πρόοδο της αναγκαίας δικαστικής διερεύνησης για να δούμε ποιος ήταν πίσω από το φορτίο θανάτου των 2-3 τόνων ηρωίνης που ήρθε στην Ελλάδα. Ναι. Αυτόν τον μείζον. Συνεπώς, αν ο κύριος Καμένος ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπως είπε και ο ίδιος, για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, 3 τόνοι ηρωίνης στην Ελλάδα,
σημαίνει θάνατος για 250.000 παιδιά. Βεβαίως. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Δεν το συζητάμε αυτό. Αν ο ίδιος πιθανά σε συνεννόηση με ξένες μυστικές υπηρεσίες, γιατί αυτό το φορτίο δεν πιάστηκε μόνο από τη δραστηριότητα των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών. Αν ο ίδιος λοιπόν είχε κάποια δυνατότητα να διευκολύνει τη δικαστική έρευνα με τις επαφές τις οποίες είχε κάνει τις τηλεφωνικές που λέτε με τον Ισοβίτη. Όπως παρουσιάστηκε, σας λέω. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να προβάλλεται και να υποβαθμίζεται το μείζον θέμα που είναι η τόνη της ηρωίνης στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Καμένος έχει διαπράξει κάποιο σοβαρό θέμα δεοντολογίας. Πάντως, υπάρχει μια δικαστική έρευνα με χιλιάδες σελίδες, με νεκρούς μάρτυρες, με καταδικασμένους τουλάχιστον κάποιους από τους ποτετίους αυτού του μεγάλου σκανδάλου. Μπορεί αυτή όλη η υπόθεση να έρθει στη δικαιοσύνη όταν αυτή τη στιγμή να έρθει, συγγνώμη, στη Βουλή, όταν τη διερευνά την ίδια στιγμή η δικαιοσύνη? Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να μετατραπεί σε εφετείο κακουργημάτων μια επιτροπή της Βουλής? Είναι ένα ερώτημα. Διότι, επαναλαμβάνω. Σε άλλες περιπτώσεις πώς γίνεται αυτό? Θα σας απαντήσω. Ξαφνικά σε αυτό δεν είναι. Θα σας απαντήσω, δεν υπεκφεύγω. Ναι. Διότι οι συνομιλίες του κυρίου Καμένου με τον Ισοβίτη είναι μέρος μιας μεγαλύτερης δικαστικής δικογραφίας. Βεβαίως. Αν λοιπόν από την εξέλιξη τη δικαστική προκύπτει κάποια ευθύνη, λέω προκύπτει, δεν ξέρω, θα το ερευνήσει και η Βουλή. Επ' του παρόντος αυτό προκύπτει είναι, και το τονίζω, το ενδιαφέρον του κυρίου Καμένου ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας να διαλευκανθεί η υπόθεση του μεγάλου εμπορίου ηρωίνης. Συνεπώς, η Εξεταστική Επιτροπή δεν πρέπει να εντάσσεται σε αντιδικίες. Και βλέπω ότι σε αντιδικίες κομματικές πάει να ενταχθεί. Πάντα δεν έτσι πρέπει... είναι η Εξεταστική Επιτροπή. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Τώρα έχετε δει εδώ, καμία Εξεταστική Επιτροπή, η οποία κάνουμε, δεν εντάσσεται σε αντιδικό πλαίσιο. Μια μεγάλη, ή δεν μετατρέπεται με μια σε μια μεγάλη υπόθεση λαθρεμπορίου ηρωίνης. Δεν είναι τα ίδια πράγματα όλα. Είναι δύο οι τόνοι, βέβαια. Εντάξει, είναι τρεις που τρεις που χάθηκε ο ένας στον δρόμο. Δύο, ξέρει, στην δημογραφία του. Μάλιστα. Άρα, εάν δεν έχουμε κομματική αντιδικία, να διερευνηθεί και από τη Βουλή τι να διερευνηθεί? Αν καλός ή κακός μίλησε ο κύριος Καμένος και τι είπε, με αυτό είναι μέρος της δικογραφίας της δικαστικής έρευνας αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε, λοιπόν, δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε, η δικογραφία είναι σε κρεμότητα. Δεν έχουν καταδικαστεί κάποιοι σε ζωή. Ναι, αλλά συνεχίζεται η έρευνα. Ναι, συνεχίζεται η έρευνα, αλλά εδώ πέρα όμως προκύπτουν κάποια στοιχεία. Και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Καμένος, τι είπε? Λέει, εγώ τηλεφώνησα για να διευκολύνω. Για να πει την αλήθεια γιατί απειλείται. Αυτός βγαίνει και λέει τώρα ότι μου λένε, μου λέγανε να σοβοποιήσω τον Φίλι. Διάλογο μου είπαν, τους όχι, είπα, όχι, όχι, πώς ένας Ισοβίτης λέει τα μεν και τα δε κάθε στιγμή. Τα αλλάζει κάθε στιγμή ο Ισοβίτης. Δεν κάνω διάλογο με Ισοβίτες. Να σας πω κάτι, με συγχωρείτε. Δεν θέλω να κάνω διάλογο με ένα Ισοβίτη. Περιμένετε ένα λεπτό. Μάλιστα. Είναι ο κύριος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Είναι ο κύριος από το Ρίκος Δινάν. Ναι. Και λέει 10 πράγματα. Ναι. Αυτό είναι τώρα ακούμε δηλαδή. Αφού υπάρχει διαδικασία της Βουλής. Αφού είναι στη φυλακή αυτός. Μου επιτρέπετε κάτι. Ένα λεπτό. Αυτόν δηλαδή τον ακούμε, ενώ έναν άλλον δεν τον ακούμε. Είναι αλακάρτ δηλαδή το ποιος ακούμε. Ναι. Το μεν ένα, το θέμα του Ισοβίτη έχει καταδικαστεί και είναι φυλακή. Ο κύριος Μαρτίνης. Και είναι φυλακή. Για τον κύριο Μαρτίνη είναι σε εξέλιξη μια δικαστική έρευνα. Και μια η οποία... Και για το άλλο λοιπόν που έχει επιτεθεί και ισόβια. Εδώ δεν υπάρχει μια κατάθεση του Ισοβίτη κάπου. Αυτή τη στιγμή είναι συνομιλίες. Όχι, υπάρχει και κατάθεση. Όχι, συνομιλίες. Μα υπάρχει και κατάθεση. Ενώ το άλλο είναι κατάθεση στην Επιτροπή της Βουλής. Ωραία, γιατί λοιπόν να μην δεχτεί ο Πρωθυπουργός να γίνει μια εξεταστική, να τελειώνουμε? Εξήγησε. Τι εξήγησε? Εξήγησε. Δεν θέλει να υπάρξει ένας αποπροσανατολισμός αυτή τη στιγμή. Ενώ για την υγεία που κάνει ή για άλλες υποθέσεις δεν υπάρχει αποπροσανατολισμός? Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί το κάνετε εσείς και το προτείνετε εσείς. Για να γίνει σαφές. Είναι, με συγχωρείτε τώρα. Για να γίνει σαφές. Εάν, τα λέτε όπως εάν θέλετε. Δεν καπελωνόταν αυτή η ιστορία από επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε να φτιαχτεί Εξεταστική Επιτροπή. Άλλωστε και ο κύριος Καμένος το είπε στη Βουλή. Αν έχετε άντερο, κάντε μου πρόταση μομφής κλπ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα τώρα. Συνεπώς το θέμα είναι ότι πάει να υπάρξει μία, και αυτό είναι σημαντικό, μία προσπάθεια από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Από τα σοβαρά προβλήματα. Και αυτά να κουβεντιάσουμε σήμερα. Ένα λεπτό. Δεν είναι και αυτό σοβαρά προβλήματα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και έχουν σκοτωθεί στα μηνύματα ο κόσμος. Και λέει, ο Ισοβίτης αυτός πήγε προχτές και κατέφερε στη Βουλή, στην εισαγγελέα. Πάλι. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει αυτό. Γι' αυτό λέω λοιπόν. Ναι. Η δικαστική έρευνα να ολοκληρωθεί, να δουν τι είπε ο κύριος Καμένος. Εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά όλα. Ναι, εντάξει. Ας το κάνει η δικαιοσύνη. Τι θα σας πειράζει λοιπόν να κάνετε εσείς εξεταστική? Με την τάξη λοιπόν. Και αν προκύψουν στοιχεία τα οποία θεωρεί η δικαιοσύνη ότι είναι επιβαρυντικά για το ρόλο του κυρίου Καμένου, θα τα εξετάσει και η Βουλή. Να σας πω κάτι. Θα αρχίσουμε προκαταρκτικά συζήτηση
Για το ζήτημα αυτό. Ναι. Τι να, νόημα. Δηλαδή, αναθεωρείτε αυτό που είχατε δηλώσει. Όχι, στο ίδιο λέω ξανά. Δεν θα είχα αντίρρηση υπό προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Όχι δικαστική, όχι εμπλοκή και παρακόλληση του δικαστικού έργου από την Εξεταστική Επιτροπή, όχι υπαγωγή της Εξεταστικής Επιτροπής στη διαδικασία μιας κομματικής αντιδικίας. Μάλιστα. Και το μείζον, που επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Καμένος ορθώς έπραξε με το ενδιαφέρον που έδειξε, το μείζον είναι να βρούμε τους διακινητές, τους μεγαλέμπορους της ηρωίνης στην Ελλάδα. Φαντάζεστε αυτή την επικοινωνία να ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Αδόνης Γεωργιάδης και αν το είχε κάνει και να σας αντιπολίτευσε, θα γινόταν τώρα? Εγώ θα έλεγα τα ίδια ακριβώς πράγματα. Το πάρτι θα γινόταν. Θα έλεγα τα ίδια ακριβώς πράγματα. Να είμαι σαφής. Δεν είμαι υπέρ του κουκουλώματος θεμάτων. Δεν είμαι υπέρ του κουκουλώματος των ζητημάτων. Δεν προκύπτουν όμως ευθύνες αυτή τη στιγμή. Αν στη δικαιοσύνη προκύψουν, θα τις δούμε. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ καταρχάς δεν είπα ότι προκύπτουν ευθύνες για κανέναν. Κουβεντιάζουμε. Όταν επικεντρώνουμε το μεγάλο πρόβλημα της ηρωίνης, το επικεντρώνουμε στον υπουργό που πήγε να βρει, να βοηθήσει τη δικαιοσύνη. Όχι, είναι για να βρεθεί ο ένοχος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα καταρχάς. Δύο διαφορετικά πράγματα, βλέπετε. Πάτε να μου τα μπερδέψετε. Είναι το θέμα της ηρωίνης το πολύ σοβαρό που μας είπατε τώρα. Βεβαίως είναι μεγάλο ζήτημα αυτό. Και πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Από τη δικαστική έρευνα θα κριθεί αν οι όποιες ενέργειες του κυρίου Καμένου, τα τηλεφωνήματά του, θέλω για τον κύριο βοηθήσαν ή όχι. Μισό λεπτό. Να εξαρθρωθεί το κύκλωμα της ηρωίνης. Και το δεύτερο είναι η πρωτοβουλία που πήρε ο Υπουργός Άμυνας. Αυτό λέμε τώρα. Είναι σας δύο διαφορετικά πράγματα. Από τη δικαστική έρευνα, και να μην προτρέχουμε, θα κριθεί και σε πώς θα έρθει και στη Βουλή αν η πρωτοβουλία του κυρίου Καμένου βοήθησε ή όχι τις δικαστικές αρχές για στην να έρευνα δείτε τους. Ότι είστε αντιφατικός. Εσείς προηγουμένως πριν από ένα λεπτό μου είπατε μα θα μιλάω με ισοβίτες. Τότε γιατί δέχεστε ο κύριο Καμένου. Η δικαιοσύνη μιλάει. Γιατί μπορεί να μιλάει ο υπουργός τότε? Όχι, να τον επιτρέπετε. Εσείς δεν θέλετε να μιλάτε με ισοβίτες και να μην λέμε τίποτα, αλλά ο υπουργός που μιλάει με τον ισοβίτη έχει καλώς. Εγώ δεν είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Αποφασίστε τι θέλετε. Εγώ δεν είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μιλάει με όποιον κρίνει ότι μπορεί να του δώσει στοιχεία για να διευκολυνθεί η δικαιοσύνη. Είναι αρχή. Μα δεν είναι άλλο υπουργό. Ουσιαστικά το πήγε στη δικαιοσύνη το θέμα. Δικαιοσύνης και άλλο. Για να μην προτρέχω κι εγώ. Ναι. Να ερευνήσει το θέμα η δικαιοσύνη και αν προκύψουν στοιχεία για τον κύριο Καμένο, θα έρθει στη Βουλή το θέμα. Είναι απλό. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, γιατί τρέχουμε τώρα και φτιάχνουμε. Δεν τρέχουμε. Εγώ σε και υποβαθμίζουμε και ευτελίζουμε ένα θέμα έρευνα για την ηρωίνη στην Ελλάδα σε θέμα πολιτική ευθύνη. Δεν έχουν πάει φυλακή για αυτό το θέμα. Ισόβια είναι ο άλλο. Συνεχίζεται η έρευνα. Ναι, και να συνεχίσει μέχρι τέλου. Γιατί κανεί αντίρρηση έχουμε νεκρού μάρτυρες, έχουμε χιλιάδες σελίδες. Να τους ονομάζουμε και αυτούς και να τους λέμε όμως, για να μην λέμε γενικά και αοριστικά. Δεν βρέθηκε το αφεντικό ακόμα. Προσέξτε. Ναι. Το αφεντικό. Ποιος μίσθωσε το πλοίο του θανάτου. Μάλιστα. Αυτό δεν βρέθηκε ακόμα. Ελπίζω να βοηθήσουν οι Αμερικάνοι, οι οποίοι αυτοί έχουν την ευθύνη της έρευνας σε τελευταία ανάλυση. Την έχει την ευθύνη είναι η Ινδία, ναι. Να βοηθήσουν να βρούμε τη λύση. Υπάρχει κάποια πληροφορία γι' αυτό? Δεν έχω τις πληροφορίες. Όχι. Και να είχα που δεν έχω τις τηλεόραση. Γιατί να μην τις πείτε? Εσείς δεν είστε αριστερός και θα λέτε όλα στο λαό? Δεν πρόκειται να κάνω δηλώσεις για θέματα που δεν είναι στην αρμοδιότητός μου. Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είχαμε αυτές τις μέρες και έγιναν πολλά. Ήταν μια σύνοδος στο G20, μια σύνοδος η οποία δεν οδήγησε πουθενά επί της ουσίας. Ήταν μια σύνοδος για να διαπιστωθούν διαφωνίες. Βέβαια, εκεί παρατηρήσαμε το γεγονός ότι είχαμε μια πολύ, πολύ ωραία συνομιλία του κυρίου Πούτιν με τον κύριο Τραμπ, έτσι. Κάτι το οποίο δεν αναμένεται και έγινε και παρασκήνιο για να βγει έξω ο Τραμπ, να πάει να δει και κάτι άλλο που ήταν, το αντικατέστησε και η κόρη του για λίγο, ένα καινούριο φρούτο αυτό. Και G20 λοιπόν. G20 λοιπόν. Είχαμε δύο, θα έλεγε κανένας, συνόδους. Τη σύνοδο των υπευθύνων για την κρίση στον πλανήτη, που είναι ένα μέρος των G20, η G8 και κάποιοι άλλοι, όχι όλοι οι G20, και απ' έξω είχαμε τη σύνοδο των κινημάτων και των πολιτών, μερικοί από τους οποίους προχώρησαν σε δυναμικές ενέργειες, τέτοιες που γινόταν στην Ελλάδα, θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει σε εξαρχιστάν την Ελλάδα, 180 τραυματίες αστυνομικοί, ναι. 100.000 διαδηλωτές, 200 τραυματίες αστυνομικοί, 30.000 δύναμη αστυνομική γερμανική, ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, 100.000 διαδηλωτές, δεν υπήρξε κάποιος νεκρός, προσέξτε, παρά την ένταση
τον κινητοποιήσω. Δεν σας χαροποιεί αυτό που έγινε, με συγχωρείτε. Δηλαδή, το λέτε με ικανοποίηση. Με χαροποιεί η μαζική κινητοποίηση. Δηλαδή το ότι πήγαν και κάποιοι αυτοκίνητα του κόσμου, σας αρέσει, μαζική, δηλαδή. Οι 100.000 που μαζευτήκαν εκεί, όχι, οι πολίτες, ένα λεπτό. Όχι, κάποιοι προχωρήσαν σε δυναμικές ενέργειες. Αυτές σας άρεσε. Μα εμένα δεν μου αρέσει, δεν γίνω αυτοκίνητο. Τότε γιατί το λέτε έτσι. Το λέω διότι είναι μέρος της πραγματικότητας. Εσύ είναι τι. Απελπισμένοι άνθρωποι μπροστά σε αδιέξοδα. Ναι. Άνθρωποι που από ιδεολογικές αφετηρίες θεωρούν ότι έτσι μπορούν να εκφράσουν με πιο έντονο τρόπο σωστά, τη διαμαρτυρία ναι, τους, ναι, ναι, ναι. Γιατί αλλιώς οι 100.000 θα περάσουν σε ένα σουπεράκι στις τηλεοράσεις, ενώ αυτά που συμβαίνουν, οι πράξεις βίας, δημιουργούν μια προβολή. Δεν συμφωνώ, αλλά αυτή είναι μια αντίληψη. Πήγαν αφού δεν συμφωνείτε, γιατί το λέτε διότι με αυτή την... Είναι μέρος της πραγματικότητας, ναι. Δηλαδή, αυτό το λέω. Και αν συνέβαινε στην Ελλάδα. Μα συμβαίνει στην Ελλάδα. Εάν συνέβαινε στην Ελλάδα. Κάθε μέρα συμβαίνει. Δεν θα μιλούσαμε για τις 100.000 διαδηλωτές. Θα μιλούσαμε για κάποια επεισόδια βίας. Στην Ελλάδα συμβαίνει τώρα, κάθε μέρα. Η ουσία αυτό. Τώρα. Όχι, ουσία. Περιμένετε. Η ουσία ποια είναι. Περιμένετε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί μαζευτήκαν ένα Σάββατο, μια Κυριακή στη Γερμανία και χάσαν και τον ελεύθερο χρόνο. Και διαφωνούν. Υπάρχουν και άνθρωποι που διαφωνούν. Γιατί όμως. Τι εκφράζουν αυτοί. Με τις πολιτικές τους και τα λοιπά. Εκφράζουν τι ακριβώς. Πρώτον, η G20, όπως ξέρετε, είναι υπεύθυνη για την συνεχώς διευρυνόμενη κοινωνική ανισότητα στον πλανήτη. Οι πιο πλούσιοι γίνονται πιο πλούσιοι στον πλανήτη και οι πιο φτωχοί φτωχότεροι. Ναι. Οι 7 πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη έχουν περιουσία ίση με το μισό πληθυσμό φτωχών στον πλανήτη. Ναι. Συνεχώς διευρύνεται αυτή η κοινωνική ανισότητα. Ναι. Δεύτερον, και μέσα στις αναπτυγμένες κοινωνίες, στην Ευρώπη, υπάρχει μια ταξική πόλωση. Διάλυση των μεσαίων τάξεων. Πτωχοποίηση των μεσαίων τάξεων και των λαϊκών τάξεων. Δεν το κάνατε εσείς στην Ελλάδα αυτό. Εμείς όχι. Η μεσαία τάξη τη διαλύσατε. Εμείς τη διαλύσαμε. Ναι, ποιος. Όχι εσείς. Δεν έχετε μνήμη. Η πολιτική λέω ότι διαλύσατε. Αυτή η πολιτική. Δεν είμαστε όλοι πολιτικοί το ίδιο πράγμα. Τι είσαστε διαφορετικοί. Λέμε και λοιπόν. Εσείς μνημόνια ψηφίσατε λοιπόν, και άλλοι μνημόνια ψηφίσατε. Κύριε Χατζη, μην διαλύουμε τη συζήτηση τώρα. Λέμε λοιπόν. Μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Μην πάμε τώρα στην επαρχία. Μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Γιατί να πάμε στην επαρχία την υποτιμάτε. Η διάλυση των μεσαίων τάξεων στην Ευρώπη. Η αντίληψη των αποκρατικοποιήσεων, που σημαίνει αμφισβήτηση κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε όλο τον κόσμο σήμερα υπάρχει μια προσπάθεια να επανέλθουν υπό δημόσιο έλεγχο το νερό και η ενέργεια. Και όταν είναι στον τον κόσμο, δεν εννοώ πολύ μακριά, εννοώ δίπλα μας, στην ναι, Ευρώπη. Σύμφωνοι. Ακόμα και ο Γκόρμπι είχε ως βασικό θέμα του να επανέλθει στο δημόσιο, στο βρετανικό δημόσιο, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, βέβαια. Κραμή συγκρίνεται τις δύο κοινωνίες. Εδώ τώρα, στην Ελλάδα, βέβαια, τώρα. Υπάρχει δυστυχώς μια καθυστέρηση ως προς την πρόσληψη των παγκοσμίων εξελίξεων. Και θεωρείται ότι η αποκρατικοποίηση, η απορρίθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί κάτι το νέο. Δεν είναι νέο. Είναι παλιό. Είναι της παλιάς εποχής. Η νέα εποχή μιλάει για κοινωνική λειτουργία, για υπαγωγή υπό δημόσιο έλεγχο σε διάφορα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στο νερό και στην ενέργεια. Εσείς δεν τα ιδιωτικοποιήσετε αυτά. Σε αυτό απαντήσαμε ρωτήσαμε να σας απαντήσω παρακάτω. Τι να σας ρωτήσω παρακάτω. Εμείς δεν θα ιδιωτικοποιήσουμε. Όχι, δεν θα το ιδιωτικοποιήσουμε, διότι το νερό και με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν μπορεί να περάσει σε ιδιώτες την πλειοψηφία. Τη ΔΕΗ δεν την ιδιωτικοποιείτε. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία. Υπάρχει, εκεί σας υπάρχει διαφωνία στο θέμα αυτό που το ξέρετε το και. Το ξέρω, ήταν ο Σκουλέτης εδώ την προηγούμενη φορά. Στην κυβέρνηση με τους πιστωτές υπάρχει διαφωνία. Όχι, κερδοκομματική διαφωνία υπάρχει. Γι' αυτό το επαναφέρω το ζήτημα. Σας λέω ότι ενώ στην Ελλάδα η πίεση και από τους δανειστές είναι πουλήστε τα, δηλαδή το δημόσιο να μην έχει καμιά ουσιαστική παρέμβαση στην άσκηση των δημοσίων δικαιωμάτων και την απολαβή των δημοσίων αγαθών. Τα έχετε υπογράψει αυτά. Λέω, ένα λεπτό. Όχι, είναι λέω σε εξέλιξη. Είναι η επόμενη διαπραγμάτευση. Για μισό λεπτό. Δεν έχει κλείσει μισό αυτό. Λεπτό, μισό λεπτό, ένα-ένα. Μισό λεπτό, γιατί εγώ σας άφησα χωρίς να σας διακόψω. Ένα λεπτό. Τι είναι η επόμενη διαπραγμάτευση και η μεθεπόμενη διαπραγμάτευση. Με ποιο τρόπο θα υπάρξει. Τα έχετε υπογράψει να γίνουν ιδιωτικοποίησεις, ναι ή όχι. Σας απήντησα και αυτή νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, ότι μου απαντήσατε και νωρίτερα. Μου λέτε για το νερό. Δεσμεύεστε ότι το νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί. Απολύτως. Απολύτως. Εντάξει, εγώ το φιλάω το θα βίντεο. Μείνει υπό δημόσιο έλεγχο και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΔΑΘ. Βεβαίως. Εγώ το και κρατάω. Από αυτού και να θέλαμε, θέλω να είμαι ακόμη πιο προκλητικό στην απάντηση, δεν θα μπορούμε, δεν το θέλουμε. Δεν θα μπορούσαμε, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει παλαιότερη απόφαση που θεωρεί ότι το νερό πρέπει να παραμείνει υπό πλειοψηφία δημοσίου. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην Αγγελική την Κυριτζόγλου για να δείτε αυτό το θέμα και να το σχολιάσετε. Αφορά την Ελλάδα και έγινε όμως σαφές ότι εδώ είμαστε με υστέρηση. Μιλάμε για τα παλιά να γίνουν στην Ελλάδα. Ποια παλιά. Τα νέα στον κόσμο όλο, η κατεύθυνση καινούρια είναι η υπαγωγή των δημόσιων αγαθών, όπως είναι το νερό και η ενέργεια, υπό δημόσιο έλεγχο και όχι υπό ιδιωτικό. Η ενέργεια εδώ δεν υπάρχει δημόσιος έλεγχος.
στην Ελλάδα. Εδώ θα τα δώσετε όλα. Σας είπα ποια είναι η νέα εξέλιξη. Ποια είναι και πώς η πίεση των πιστωτών. Δεν λέω για το νερό. Για το νερό με τον οποίο δυστυχώς, και καλά κάνετε, την οποία αλλά... δυστυχώς και εμείς ως ένα βαθμό τη δεχόμαστε αναγκαστικά και δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η πίεση είναι να δοθεί η ενέργεια σε ιδιώτες. Πάντως έχετε υπογράψει και τα υδροηλεκτρικά, θα τα δώσετε σε ιδιώτες. Μην μου λέτε τώρα δεν θα κάνουμε τίποτα. Εντάξει. Παραλαμβάνω ότι αυτό όχι, δεν συνιστά την ανατροπή στην ενέργεια. Όχι, δεν είπα η ανατροπή στην ενέργεια είναι ο λιγνίτης. Εντάξει. Αυτό είναι η ανατροπή στην ενέργεια. Γιατί δεν είναι. Είναι. Λοιπόν... Και εκεί δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Προσέξτε. Και εκεί δεν έχει υπάρξει συμφωνία. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω ότι για 99 χρόνια έχουμε χωρίσει δημόσια περιουσία. Προχωράμε γρήγορα σε ιδιωτικοποιήσεις όπως επιβάλλουν οι δανειστές και δεν έχετε καμία αντίρρηση σε αυτό. Και τώρα μόλις σας είπα ότι υπάρχουν αντιρρήσεις και γι' αυτό δεν έχει κλείσει το θέμα. Μα αντιρρήσεις είχατε και σε το 2015. Όμως τώρα... Όχι, με συγχωρείτε και μας είπατε μετά ότι μετά το 2015. Μην βιάζεστε. Με... Τι να βιαστώ. Ένα αυτά λεπτό. Περάσανε. Ένα το 2015 μας λέγατε όλα, αλλά εντάξει, εμείς θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε. Πηγαίνω στο υπερταμείο. Και μας υπογράφει το τρίτο μνημόνιο. Πηγαίνω στο υπερταμείο στο οποίο αναφερθήκατε εν παρόδο. Ναι. 99 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό είναι προφανές εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Το ξέρουμε όλοι. Τι ψηφίσατε. Δεχτήκαμε όμως αυτό το πράγμα με την αντιπαροχή που υπάρχει. Ποια? Ότι ό,τι μπαίνουν εκεί δεν πουλούνται. Αξιοποιούνται και ένα μέρος πηγαίνει για το χρέος. Μα τι να πουληθεί, άμα το πάρω εγώ για 99 χρόνια να το αγοράσω. Όχι, όχι. Με συγχωρείτε τώρα. Μην μου τα λέτε όπως θέλετε. Ποια είναι η συμφωνία? Ποια ό,τι είναι? Πηγαίνει εκεί δεν πηγαίνει για να πουληθεί και να φύγει. Πηγαίνει για να αξιοποιηθεί. Ναι. Και ένα μέρος από την αξιοποίηση θα πηγαίνει για να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος. Ξέρετε. Ένα λεπτό τώρα. Όχι, ένα λεπτό. Ξέρετε ότι το λέτε όμως, αυτό το τώρα. Το 99 ναι, είναι βαρύ. Και τότε... πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευση. Εσείς δεν το ψηφίσατε εσείς. Στην πορεία δεν το ψηφίσατε, χρόνο λέω. Κερδίζουμε. Στην πορεία βήματα γίνονται. Μα τι να πώς θα το ακόμη αλλάξετε. Πιο βαρύτερο για τη συγκυρία είναι πώς θα το ότι αλλάξετε. Με απόφαση των πιστωτών οι οποίοι έχουν την πλειοψηφία στο εποπτικό όργανο του υπερταμείου υπάρχουν μισθοί για τη διευθύνουσα σύμβουλο. Μισθοί. Τέλος πάντων, αυτό που είναι μισθή. Παροχές 270.000 ευρώ ετησίως. Yeah. Όταν έχει 75.000 ο πρωθυπουργός της χώρας. 270.000 ετησίως. Και όταν την ίδια ώρα, γιατί δεν το λύνεται αυτό. Και όταν την ίδια ώρα βλέπουμε εργαζόμενους με 700 ευρώ. Ναι, εμάς γιατί το λέτε. Μία από τις οποίες καθαρίστρια. Στην κυβέρνηση θα το πείτε αυτό. Καθαρίστρια σε Δήμο έχασε τη ζωή της μέσα στον καύσωνα για να μαζεύει τα σκουπίδια. Για να δουλέψει δύο βάρδιες. Και το ερώτημα βέβαια δεν είναι τι θα πούμε στην κυβέρνηση, που υπάρχει θέμα, επαναλαμβάνω. Είναι μπορούμε να δεχθούμε μια τόσο μεγάλη απόκληση μεταξύ βασικού και ανώτου μισθού? Υπάρχει πλαφόν στους ανώτους μισθούς στη χώρα μας και στην Ευρώπη? Το Όχι. θέμα αυτό έχει απασχολήσει και απασχολεί τις κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να μπει πλαφόν, να υπάρχει σχέση 1:10 μεταξύ αυτό βασικού το λέτε και υψηλού. Για να τα ακούσει η κυβέρνηση, όχι εγώ. Το λέω να τα ακούμε όλοι. Όχι, η κυβέρνηση. Ακόμα και εσείς που λέμε στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, η κυβέρνηση θέλει να τα ακούσει. Πρέπει αυτό. Να υπάρχει σχέση ανάμεσα στον μήνυμα στον κύριο Τσίπρα, στον κατώτατο και στον υψηλό μισθό. Πάμε στην Αγγελική. Θέλω να τα ακούσετε αυτό το ρεπορτάζ από την Καθημερινή σήμερα. Αλλά Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Η επόμενη μέρα, λοιπόν, μετά τη λήξη του μνημονίου το 2018, φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων των δανειστών. Παρά το γεγονός, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, έχει αρχίσει ήδη το πλαίσιο εποπτείας της χώρας μας για μετά τη λήξη του προγράμματος. Το βασικό σενάριο προβλέπει τη σύνδεση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν υλοποιείται κάποια μεταρρύθμιση, τότε αυτόματα θα περικόπτεται και κάποια από τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Αν και οι ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο πρακτικά είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθεί, προσπαθούν να βρουν κάποια λύση ώστε να δουν αν μπορεί να γίνει. Σίγουρα η χώρα μας θα βρεθεί στο πλαίσιο παρακολούθησης όπως εντάσσονται και οι υπόλοιπες χώρες που έχουν μπει στα προγράμματα. Ωστόσο, η διαφορά με τη δική μας είναι ότι το εξάμηνο της παρακολούθησης δεν θα υφίσταται, μάλλον θα γίνει τρίμηνο, γιατί θεωρούν οι δανειστές ότι η χώρα μας μετά τη λήξη του μνημονίου θα χρειαστεί μία πιστωτική ενίσχυση από τον ESM προκειμένου να βγει στις αγορές. Ο Πρωθυπουργός πρόσφατα στο συνέδριο του Economist είχε πει ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, ότι η χώρα μας θα βγει μετά από το μνημόνιο και δεν θα χρειαστεί καμία στήριξη. Οι δανειστές όμως φέρονται να έχουν αντίθετη άποψη και μάλιστα εκτιμούν ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε αυτό αυτόματα θα οδηγήσει και σε ένα νέο μνημόνιο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ την Αγγελική Δικηλιτσόγλου που μας έδωσε το ρεπορτάζ και είναι και το πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Η Καθημερινή. Από όσα ακούσαμε, υπάρχει ένα θετικό. Το θετικό ότι και στο εξωτερικό, η Κομισιόν, δεν ξέρω ποια είναι η πηγή του δημοσιεύματος. Όποια είναι, ναι. Όποια είναι, εκτιμά ότι το μνημόνιο τελειώνει το 2018.
Άρα. Μα ούτως ή άλλως. Όχι, τι θυμάμαι, το μνημόνιο, μα είναι υπογεγραμμένο με αυτό το 18. Αφήστε το. Εσείς υπογράψατε για παρακάτω. Και άλλα ήταν και παρατάθηκαν. Όχι, άλλο. Θυμηθείτε από, εσείς δεν το έχετε από 2009 και μετά τι παρατάσεις έχουν γίνει. Μα δεν το έχετε παρατείνει εσείς. Λέω λοιπόν ένα λεπτό. Μη με αναγκάς τώρα να διαβάσω. Το μνημόνιο λοιπόν τελειώνει το 2018. Το ερώτημα είναι, τελειώνει αυτό υπέρ ποιον? Δηλαδή, σε κάθε φάση αξιολόγησης που θα γίνεται, θα υπάρχουν κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η εμπειρία και νέα ζητήματα που θα θέτουν οι πιστωτές. Διότι οι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται ισότιμα. Γίνονται με καταδυναστευτικό τρόπο από την πλευρά των πιστωτών με το δίκαιο των πιστωτών. Δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο που να καθορίζει διαπραγματεύσεις. Μα εσείς μας τάξατε ότι θα έρθει να τα αλλάξετε αυτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και είπατε ότι εμείς θα τους βάλουμε να χορέψουμε. Κύριε Χατζή, κύριε φίλοι, θέλω να συζητάμε Κυριακή πρωί με ηρεμία. Με ηρεμία, αλλά μην μας ταράζετε και όχι με ατάκες. Ναι. Και όχι με ατάκες. Τι ατάκες εσείς είπατε. Να απαντήσω στην καθημερινή. Σε αυτό που λέει η καθημερινή. Καθημερινή λέει αυτό που θα συμβεί. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν θέμα είναι ότι θα βγούμε το 18, αλλά πώς θα βγούμε. Υπέρ ποιον θα βγούμε. Έχει σημασία αυτό. Τι δηλαδή, σημασία δηλαδή. Δηλαδή, θα βγούμε με τις εργασιακές σχέσεις διασφαλισμένες ή με βάση αυτό που υπήρχε την εποχή του μνημονίου. Διότι κάναμε ένα βήμα προχθές στην αξιολόγηση για τα εργασιακά, αλλά σε εγώ βλέπω μπροστά μας εμπόδια από τις πιστωτές. Δεύτερον, θα βγούμε με τη δυνατότητα της κυβέρνησης να αξιοποιεί τις επενδύσεις ιδιωτικές που είναι αναγκαίο να υπάρχουν στη χώρα μας επί τη βάση και περιβαλλοντικών κριτηρίων ή να γίνει εδώ πέρα μια ουσιαστικά λαιλασία φυσικών πόρων της χώρας. Τρίτον, οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα είναι επενδύσεις ή θα είναι τοποθετήσεις χρημάτων, δηλαδή μη παραγωγικές. Έχει σημασία. Όχι, έχει σημασία. Ακούστε, αυτό είναι, τώρα θέλετε έχει να μεγάλη το... σημασία, τώρα... διότι για μας δεν έχει σημασία το τυπικό τελειώνει η λήξη του μνημονίου. Έχει σημασία πώς βγαίνουμε από το μνημόνιο. Γι' αυτό έχει σημασία ότι έχουμε μια κυβέρνηση της αριστεράς και όχι μια κυβέρνηση νεοφιλελεύθερη. Πώς βγαίνουμε, ποιοι κερδίζουν από το τέλος του μνημονίου. Θα κερδίσουν οι πολίτες, αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνετε στην κυβέρνηση. Όχι, είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε στον ελληνικό λαό. Ότι χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, είχαμε μια λαιλασία και της οικονομίας και του φυσικού περιβάλλοντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θα μου επιτρέψετε να το πω. Είναι ένα πλαίσιο πολιτικό, ναι, θέλοντας να αποφύγετε τον ιδεολογικό αποχυμωτή της εξουσίας που αναλάβατε και την πολιτική σας ασφυξία και έρχεστε εδώ να πείτε το πλαίσιο που πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση. Είναι το πλαίσιο, γιατί η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, είναι το πλαίσιο που κινείται δεν κινείται η κυβέρνηση, όχι, κύριε όχι Υπουργέ, πάντοτε με επιτυχία, όχι, διότι δεν είναι μόνη της, με πολλές αυταπάτες, είναι με ψευδεστήσεις, είναι η αλήθεια, δεν είναι μόνη της σε αυτόν τον κόσμο. Θέτει όρους, ο σχετισμός είναι υπέρτερος, δεν τον σταθμίζει πάντοτε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δημιουργούνται. Αλλά αυταπάτες. Η στόχευση κάτι αφήνει. Για παράδειγμα, η τελευταία αξιολόγηση. Μπορεί να μην κερδίσαμε όπως θέλαμε το θέμα του χρέους, το θέμα του QE, εντάξει, σημαντικά θέματα. Σημαντικά θέματα είναι αυτά. Αλλά τι κερδίσαμε? Πρώτον, τι κερδίσαμε? Να υπάρξει δυνατότητα αναθέρμανσης της οικονομίας μέσω της δόσης. Δεύτερον, κερδίσαμε να υπάρχουν κάποιες περισσότερες, όχι ικανοποιητικές, αλλά περισσότερες από ό,τι είπαμε τώρα, υποσχέσεις για τη ρύθμιση του χρέους. Ναι. Και τρίτον, την ιστορία της ανάπτυξης με το θέμα της αναπτυξιακής τράπεζας και με το θέμα της ρήτρας ανάπτυξης για να πληρώνει το δημόσιο χρέος. Ναι. Σωστά λέει η καθημερινή. Συμφωνώ μαζί με το δημοσίευμα αυτό. Ότι δεν τελειώσαμε με το δημόσιο χρέος. Όχι, βέβαια. Διότι το δημόσιο χρέος είναι ένας τρόπος για να ελέγχουν τις εξελίξεις, τις οικονομικές και τις πολιτικές στη χώρα μας οι πιστωτές. Για και θα μας το δίνουμε το σταγονόμετρο, όποια ρύθμιση είναι. Αυτή τη στιγμή... Άρα, συνεπώς, μετά το μνημόνιο, ναι, θα υπάρξουν προσπάθειες ελέγχου της ελληνικής οικονομίας και της πολιτικής ζωής της χώρας. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Σας το θέσω από τώρα. Λοιπόν, είχαμε βάλει ορισμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί, κύριε Υπουργέ, δεν επετεύχθησαν. Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Στο διατάφτα κάτι πετύχαμε. Και έχει σημασία αυτό. Θα το δούμε. Με προσπάθεια είναι αλήθεια και δώσαμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Ότι εδώ υπάρχουν και μέτρα για το 19, το 20, το 21. Υπάρχουν και όροι που έχουν τεθεί σε αυτά τα μνημόνια υπάρχει που υπογράφει. Κάτι το μεγαλύτερο, τα πλεονάσματα, κύριε Χατζή. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Μα βέβαια, η πενταετία πλεονασμάτων. Αν δεν έχεις παραγωγή, αν δεν έχεις ανάπτυξη, το πλεόνασμα, κύριε φίλη, θα είναι από το γδάρτσιμο της δικής μας πέτσας, να είναι από τους φόρους. Και παραγωγή και ανάπτυξη να έχεις, η πενταετία 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα είναι ασφιχτική. Είναι πολύ βαριά για την οικονομία. Εσείς το υπογράψατε, κύριε Υπουργέ. Μετά θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ωραία, διαφημίσεις.